Λοιπόν, φίλες και φίλοι του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας και πάλι. Είμαστε εδώ στο Χαλάνδρι, στην προετοιμασία του Απόλλωνα Χαλανδρίου. Μαζί μας έχουμε τον coach, τον Χρήστο τον Βλάχο. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή σεζόν με υγεία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ πρώτον που ήρθατε και πάνω απ' όλα υγεία ακριβώς και να πάει η χρονιά ίσως να τελειώσει κιόλας. Ρίζωσες εσύ στον Απόλλωνα. Ναι, μπορώ να πω. Είναι η τέταρτη σου χρονιά. Είναι η πέμπτη τώρα. Η πέμπτη αυτή. Μπορώ να πω ταιριάξαμε. Υπήρχε μια χημεία από την αρχή στη φιλοσοφία, στις ιδέες. Το οποίο βγαίνει και στο γήπεδο μέσα. Οπότε ναι, έγινε ένα πολύ καλό πάντρεμα, μπορώ να πω. Ο Απόλλωνας Χαλανδρίου είναι γνωστός στην Αθήνα ότι είναι μια από τις ομάδες που έχει τις καλύτερες ακαδημίες. Αν δεν κάνω λάθος, έχει πάνω από 300 παιδιά. Πάνω από 400 παιδιά. Πάνω από 400 παιδιά. Αυτή τη στιγμή. Στηρίζεται σε νεαρούς παίκτες και το ανδρικό τμήμα, Χρήστο. Πάρα πολύ. Αυτό είναι η φιλοσοφία βασικά που ορίζει η διοίκηση πάνω στο πλάνο που κινούμαστε. Και εμείς με πολύ μεγάλη χαρά το υποστηρίζουμε. Άλλωστε, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε δύο παιδιά του 2005 αυτή τη στιγμή που κάνουν προετοιμασία μαζί μας και υπολογίζονται για να παίξουν κιόλας. Θα πάρουν παιχνίδια, δηλαδή πέρυσι μάλιστα ο ένας είχε πάρει και παιχνίδια, ο Ζήσου Χαραλάμπους. Και παίκτες που έχουν τώρα παίζουν σε ομάδες ανώτερες κατηγορίες. Δηλαδή πήγε στην Ηλιούπολη ο Ντέντσο Κουστούμπαρβης. Αυτό είναι μεγάλη μας χαρά. Αυτό είναι και μέσα στη φιλοσοφία μας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε. Να αναδεικνύεται ταλέντα. Ακριβώς. Και να πηγαίνουν σε μεγαλύτερες κατηγορίες και σε μεγαλύτερες ομάδες και μακάρι να κάνουν πολύ μεγαλύτερη καριέρα. Αυτή τη στιγμή, μέσα σε ένα χρόνο, έχουν φύγει 5 παίχτες που έχουν πάει στη Γάμα Εθνική. Είναι ο Ντέντσο Κουστούμπαρβης, τα αδέρφια Κουτσογγίλες που έχουν πάει στην Κηφισιά, ο Παύλος ο Παπαδόπουλος που έχει πάει στον Ήπατο και ο Γρηγόρης ο Σύρακας που αυτή τη στιγμή είναι στη Φιέλα Ραφίνας. Ωραία. Τώρα, η φετινή σου πορεία, δεν ξέρω, ξεκινήσατε καλά, βάλατε δύσκολα στους μεγάλους, δηλαδή στο Ρουφ, στην Ηλιούπολη. Αλλά εγώ θα περίμενα να ήσουν σε υψηλότερη θέση στη βαθμολογία. Συμφωνώ απολύτως. Είναι κάτι που σίγουρα κάναμε κάποια λάθη. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά υπήρχε και οι μεταγραφές που κάναμε μέσα, μεταγραφές εννοώ τα παιδιά που ουσιαστικά δώσαμε, που φύγανε, αν το βάλετε κάτω, φύγανε 4 παιδιά από την άμυνα, από την αμυντική γραμμή, 4 παίχτες βασικοί. Που αυτό όσο να είναι, αλλάζει τη χημεία και τη σύσταση εκείνη τη στιγμή της ομάδας. Μας επηρέασε λίγο αυτό, η αλήθεια είναι. Φέτος ευελπιστούμε να το πάμε πολύ καλύτερα αυτό το κομμάτι του μισού. Το ρόστερ έχει κλείσει, Χρήστο? Το ρόστερ κατά πολύ μεγάλο ποσοστό έχει κλείσει, ναι. Περιμένουμε ακόμα με. Ίσως περιμένουμε μία με δύο κινήσεις max, αλλά ακόμα δεν μπορούμε να πούμε κάτι με σιγουριά. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος με το ρόστερ το υπάρχον. Έχουμε πάρει μια απόφαση φέτος που να ανανεώσουμε εντελώς ριζικά την ομάδα. Αυτό ξέρουμε ότι θέλει υπομονή γιατί έχουμε πολύ μικρό μεσόωρο ηλικίας και πολλά παιδιά φέτος που θα κληθούν να παίξουν από την αρχή που δεν θα έχουν παιχνίδια στην Α κατηγορία. Όμως είναι κάτι που το γνωρίζουμε και πιστεύουμε ότι ο χρόνος θα είναι σύμμαχός μας και θα δούμε ότι μήνα-μήνα θα είμαστε πολύ καλύτερη ομάδα. Άρα, στόχος του Απόλλωνα την καινούρια σεζόν. Στόχος αγωνιστικός. Είναι η ομάδα να παραμείνει στην κατηγορία, να παίξουμε ωραίο ποδόσφαιρο και να βελτιωθούμε και να παράγουμε παίχτες αντίστοιχα. Ο αγωνιστικός στόχος. Να αναφέρεις, βέβαια είναι γνωστό, αλλά να το αναφέρεις εσύ το προπονητικό team, διότι άλλαξε φέτος τους συνεργάτες. Οι συνεργάτες μου είναι ο Μίμης ο Μπρούσαλης, ο Γιώργος ο Κωνσταντινίδης στο ρόλο του γυμναστή και ο Ανδρέας Οντούς στο ρόλο του προπονητή τερματοφυλάκων. Είναι ένα πολύ, νιώθω πολύ τυχερός βασικά που έχω αυτό το team και μπορώ να συνεργαστώ με αυτούς τους ανθρώπους, άνθρωποι φιλόδοξοι που διαβάζουν, που ενημερώνονται, που έχουν κίνητρο να γίνουν καλύτεροι. Ωραία, η προετοιμασία τώρα θα είναι καθημερινές οι προπονήσεις. Το πρώτο σου φιλικό πότε θα είναι, Χρήστο? Το πρώτο φιλικό είναι στις 13 με το Χολαργό. Ναι, οι προπονήσεις είναι σχεδόν καθημερινές. Έχουμε κάποια ρεπό που είναι λίγα. Εντάξει, δουλεύουμε πολύ. Το όπλο μας αυτή τη στιγμή είναι η δουλειά. Το ξέρουμε, το έχουμε τονίσει στα παιδιά. Αυτό πρέπει να καταλάβουν και να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι. Ωραία, τι υπόσχεσαι ή μάλλον τι λες στους φιλάθλους του Απόλλωνα Χαλανδρίου που θα έρθουν τη νέα σεζόν να παρακολουθήσουν την ομάδα? Τι να περιμένουν από το νέο Απόλλωνα Χαλανδρίου? Εντάξει, πολλοί ξέρουν βασικά ήδη τι θα περιμένουν. Εμείς θέλουμε να παίξουμε επιθετικό ποδόσφαιρο, να παράγουμε ποδόσφαιρο, όχι να καταστρέψουμε με όποιον αντίπαλο και να παίζουμε. Βέβαια, αυτή τη στιγμή θέλει λίγο υπομονή, αλλά αυτή η ομάδα που χτίζουμε αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είναι για πολύ μεγάλα πράγματα στο μέλλον. Έτσι, θέλει μεγάλη υπομονή. Αλλά τέλος θα ήθελα να αναφερθώ επίσης και στα παιδιά που φύγανε, που για μένα είναι σαν να είναι εδώ, γιατί αυτά τα παιδιά θέλω να τα ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα και να τους ευχηθώ ότι καλύτερο, γιατί γράψανε
με χρυσά γράμματα το όνομά τους εδώ στην ιστορία του Απόλλωνα. Οπότε γι' αυτό το λόγο θα είναι πάντα εδώ, ακόμα και αν έχουν φύγει, και να τους ευχηθώ τα καλύτερα. Ωραία, βλέπω όλοι οι παίκτες είναι εδώ. Ναι, εντάξει, περισσότεροι. Έχουμε κανένα δυο απουσίες, αλλά είμαστε σε πολύ καλό δρόμο αυτή τη στιγμή. Κλείνοντας, χαριτολογώντας έτσι, έχει ξεκινήσει προετοιμασία. Και να καταγγείλω τον Γενικό Αρχηγό, τον Φίλιππο τον Κοτσάκη. Ναι. Ενώ έχει ξεκινήσει προετοιμασία, είναι στην διακοπές. Και καλή διακοπές. Εντάξει, αυτά είναι τα προνόμια της διοίκησης, έτσι είναι πάντα. Ωραία. Να ευχηθώ υγεία και να ολοκληρωθεί η χρονιά με το καλό και να είμαστε όλοι καλά. Αυτό. Καλή σεζόν, εύχομαι να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα να... και ελπίζω να υπάρχουν και φιλάθλοι, παρουσία φιλάθλων, διότι ποδόσφαιρο... Εντάξει. Σίγουρα πάνω απ' όλα είναι η υγεία. Έτσι, να έχουμε φιλάθλους, αλλά να υπάρχουν τα πράγματα είναι ασφαλή. Αυτό μας νοιάζει, αλλά σίγουρα ποδόσφαιρο χωρίς φιλάθλους είναι μισό ποδόσφαιρο, δηλαδή χάνει αυτή την έγκλη του, είναι η αλήθεια. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σεζόν.